Καλησπέρα, είμαι Άγγελος Σώμα Βίντεο. Ώρα να ξανακάνουμε την αγαπημένη σας σειρά που στο YouTube ανεβάζω. Τα βίντεο στην υπολογιστή. Και αυτό που πρέπει να παραδεχτώ σε αυτά τα 3 χρόνια που έχω το κανάλι, ότι αυτή η σειρά έχει ανέβει πολύ τον τελευταίο καιρό. Παρατηρώ πολλά views σε σχέση με τις παλιότερες χρονιές. Ελπίζω αυτό το στυν μου στο YouTube να είναι πετυχημένο. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω λίγο το πώς αντίθεση στην κάμερα και με ενοχλεί λιγάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού στο προηγούμενο βίντεο είχαμε αναλάβει την Aegean Cargo. Πάμε τώρα να αναλάβουμε μια άλλη πολύ γνωστή εταιρεία με ρορό πλοία. Οπ, τι είναι αυτό. Αμαν. Κάποια τα έχω από κάποιες φωτογραφίες. Καλά, θα τα δω άλλη φορά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ποια είναι αυτή η εταιρεία που εννοώ τόση ώρα που δεν σου έκανε καν την ανάλυση. Η Salamis Lines. Μία ακόμα πόνος εταιρεία σε την αφορά τα ρορόπλια. Βέβαια αυτή η σειρά δεν είναι μόνο για τα ρορόπλια. Αν και μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει μόνο ρορόπλια αυτή τη στιγμή στο κανάλι. Αλλά αυτό που πρέπει να παραδεχτείτε όλοι σας είναι ότι τουλάχιστον προσπαθώ και κάνω και εγώ ό,τι μπορώ για να βγάζω τα αποτελέσματα. Και αυτό που θέλω να παραδεχτώ είναι ότι τα αποτελέσματα στο YouTube βγαίνουν και φαίνονται. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τι έχω να δούμε τα ματάκια μου. Λοιπόν, ας βάλω εδώ. Λοιπόν, ναι. Όχι. Όχι. Λοιπόν, το πρώτο πλοίο. Για να δω τι φωτογραφίες έχουμε από το πρώτο πλοίο. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλές. Και αυτό λίγο με ψιλοχαλάει. Ω, να ορίστε. Να τι εννοούσα. Και τελικά έχω φωτογραφίες από το πρώτο πλοίο. Το πρώτο πλοίο ρορό της εταιρείας. Τελικά έχω. Και δεν το περίμενα. Τελικά έχω. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλω άλλες. Αυτό εδώ είναι το πρώτο πλοίο. Το Νόστος. Οπότε τώρα έχουμε βάλει φωτογραφίες. Ώστε να δω τι άλλες μπορώ να βρω από τις ιστοσελίδες που μπορώ να μας παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Αν και δεν προβλέπω να βρω πολλές. Γιατί όταν είναι απλή έχει μια μικρή υπηρεσία στην Ελλάδα, οι φωτογραφίες που βγαίνουν είναι ελάχιστες. Λοιπόν, τώρα υποθέτω ότι πρέπει να δημιουργήσω καινούριο φάκελο. Έργα μου του. Πρέπει να δημιουργήσω καινούριο φάκελο. Και θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει, όχι το βίντεο short, το κανονικό βίντεο, ότι είχα ξεχάσει να πάρω από τη μητέρα μου το stick που έχω για τις φωτογραφίες. Το είχα δώσει να μου βάλει τα ιαπωνικά που είχαν βγει μικρά, θυμάστε, στο τελευταίο βίντεο στον υπολογιστή, στο τελευταίο βίντεο εδώ στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, εδώ το συγκεκριμένο πλοίο το Νόστος έχει φωτογραφίες άλλες που μπορώ να βάλω μέσα σαν έξτρα. Οπότε πάμε να τις βάλουμε. Και λογικά, επειδή η εταιρεία αυτή έχει πολλά πλοία και λογικά θα αναγκαστώ να κάνω και δεύτερο μέρος, αν και δεν το θέλω τόσο πολύ. Προσπαθώ να αποφεύγω να κάνω και δεύτερα μέρη στα βίντεο μου τώρα τελευταία στην υπολογιστή. Το μαθαίνω, έμαθα το μέθημά μου από το βίντεο με τα ιαπωνικά, ότι εκεί δεν μας έκανε τόσο καλά. Κάναμε
Λοιπόν, ωραία, ας φτιάξουμε ένα καινούριο φάκελο. Για να σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε τα φωτογραφίες εκεί. Λοιπόν, το συγκεκριμένο που έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η ιστορία ότι πάει πίσω, στη δεκαετία του 70, 1972. Ξεκίνησε με όλες τις γνωστές εταιρείες της εποχής στην Σκανδιναβία και στην Γερμανία. Βασικά ξεκίνησε με δρομολόγια στην Σκανδιναβία και μετά η καριέρα του πήρε ένα μεγάλο twist και ήρθε στην Ελλάδα. Αν και στην Ελλάδα δεν εισφέρθησε πολύ, για λίγα χρόνια μόνο, πριν φύγει για scrap, όπως έχουν φύγει τα περισσότερα πλοία που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Τώρα αν αυτά είναι σαράβαλα ή είναι κατώτερα των περιστάσεων, αυτό είναι μόνο αυτοί που τα έχουν πλοηγήσει. Τώρα να έρθει ο Άγγελος στο τελώς καραβολάτες να με αυτή τη γνώμη του, δεν λέει και πολλά, οπότε ο Άγγελος δεν ξέρει. Αυτό είναι το γεγονός. Απλά εγώ προσπαθώ να μην λέω τόσο πολλές φορές τη γνώμη μου για κάτι συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι αυτά με τα καράβια. Αλλά σίγουρα δεν είμαι στο μυαλό των εφοπλιστών, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται με τις εταιρείες και τις συμφωνίες. Οπότε πρέπει να το βουλώσω, ας το πούμε έτσι. Να το βουλώσω. Λοιπόν, φτιάσαμε ένα καινούργιο φάκελο για την Salamis Lines. Λοιπόν, μετά έχουμε το πλοίο Νόστος, βλέπω. Όχι, Ίον, συγγνώμη, λάθος. Λοιπόν, εντάξει, στο συγκεκριμένο δεν θα εστιαστώ ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι από τα μένα πλοία σε αυτή την κατηγορία. Για να δούμε τι φωτογραφίες έχουμε. Α, έχουμε κάποιες. Δεν το περίμενα να έχω φωτογραφίες σε το συγκεκριμένο πλοίο, νομίζω ότι θα έχω λιγότερες. Τελικά, έχω πολλές. Το βάλω εδώ. Ναι. Οπότε έχω αρκετές. Από την ιστοσελίδα που τα έχω βρει τις έχω σχεδόν όλες. Ας βάλουμε και άλλη μία. Από την ιστοσελίδα που έχω βρει τις κύριες φωτογραφίες, το Fartig, όπως το λένε διαφορετικά στην Σουηδία. Γιατί από εκεί είναι το συγκεκριμένο σελίδα. Λοιπόν, πρώτα σκευάστηκε το Ίον, το επόμενο πλοίο που θα βάλουμε στην Salamis Lines. Λοιπόν, 1975. 1975. Ίον, 1975. Σκατούλες. Σκατούλες. Τέλος πάντων, δεν θα βάλω άλλες. Δεν θα βάλω άλλες, όχι. Άστο, ξανά το. Βράστο, χέστο. Για να το γράψω με το άλλο του όνομα, γιατί δεν μου πάει καρδιά να το αφήσω έτσι, χωρίς παραπάνω φωτογραφίες. Θέλω να του βάλω μερικές ακόμα. Kirov. Ναι, εγώ δεν το έχω με τα ονόματα. Κάνω πολλές φορές λάθη. Λοιπόν, ορίστε, βρήκαμε και άλλες φωτογραφίες. Ορίστε, εδώ είμαστε. Τώρα μιλάς σωστά. Λοιπόν, βλέπω να μην φτάσει ούτε ο χρόνος, ούτε η κάμερα να αντέξει μέχρι το τέλος του βίντεο. Αλλά εγώ θα το προσπαθήσω να το φτάσω μέχρι τα άκρα. Λοιπόν, μπορεί να μην έχω πολλές φωτογραφίες από το πλοίο Ίον, αλλά αυτές που έχω βρει εδώ στην ιστοσελίδα του Ship Spotting, όπως το λένε στην Αμερική, αμερικάνικο site είναι, το Fartig είναι
είναι σουηδικό. Ωραία, βάζουμε εδώ φωτογραφίες από το συγκεκριμένο πλοίο. Τέλεια, έβαλα. Για δρομολόγια στη Χαΐφα, πειράζει Λεμεσός, Χαΐφα ήταν τα δρομολόγια του όσο ήταν στην Ισλάμις Λάινς. Λοιπόν, είχα πολλές, έτσι ξαφνικά. Δεν μπορεί να μην φαίνεται καθαρά, αλλά στην Ισλάμις Λάινς δεν έχω ιδιαίτερο βάρος, όσο χαρίσει στην Τζαν Κάργο. Και αυτό λίγο, είναι λίγο αποκαλυπτικό για μια εταιρεία σαν αυτήν. Γιατί είναι μεγάλη εταιρεία σε Ramis Lines. Έχει ακόμα και σήμερα πλοία. Μπορείτε πιστεύω να πάει scrap, όσα είχε τέλος πάντων, αλλά κάποια είναι πολύ αξιόλογα για την κατηγορία τους. Λοιπόν, βάλαμε εδώ κάποιες φωτογραφίες από το συγκεκριμένο πλοίο, το Ion. Πάμε να βάλουμε τώρα και το επόμενο. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Το επόμενο έχει πολλές φωτογραφίες, αλλά ελπίζω να μην τις έχω, να τις έχω όλες εδώ. Λοιπόν, α, τέλεια. Τέλεια, 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 ναι, 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 ναι. Όχι, όλες τις έχω. Όλες τις έχω. Είναι πλέον γεγονός, όλες τις έχω. Και είχα κάποιες επιβολίες, μήπως δεν τις είχα όλες. Τελικά τις έχω όλες. Οπότε ας βάλουμε τώρα εμείς εδώ το Maria G, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα όταν ήρθε από τις Ramis Lines. Ναι, τις έχουμε όλες. Ή μάλλον, όχι ακριβώς όλες, γιατί κάποιες εδώ πέρα μου λείπουνε, οπότε θα τις βάλω τώρα. Ωραία, βάζουμε εδώ Μαρία Γάμα, Μαρία G, πείτε όπως θέλετε. Ωραία, φαρτό φαρτί και εδώ βάζω φωτογραφίες μπόλικες, να έχουμε να την ενσχερόμαστε. Λοιπόν, για να... Ωπα, μου πέσε. Ναι, εντάξει, όλες τις έχω. Αυτό εδώ τι είναι? Α, άλλο πλοίο. Και μπερδεύτηκα και νόμιζα ότι είχα βάλει το, ότι είχα το σε λάθος πλοίο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το επόμενο. Ωραία, τις πιστεύεις φωτογραφίες τις έχω. Οπότε δεν έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην συγκεκριμένη εταιρεία, τη Ramis Lines. Δεν έχω ρίξει τόσο όσο περίμενα. Αλλιώς περίμενα, αλλιώς έχω κι άλλες ενότητες που τις έχω κρυμμένες. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε εδώ. Ωραία, το πλοίο, το επόμενο ποιο είναι, θα σας να το δω, μια στιγμή. Είναι το Νότος, όχι δεν είναι αυτό, περίμενε. Λάθος, περίμενε, γράψε λάθος. Μαρία G, Νότος, Πόντος, περίμενε να δω ποιο πλοίο είναι. Πόντος, να το, αυτό είναι. Το έχω βάλει με λίγο, η σειρά είναι λίγο όπως να είναι, αλλά ας πούμε ότι το έχουμε βάλει μια χαρά. Είναι λίγο όπως να είναι η σειρά, αλλά δεν πειράζει, δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα πια. Να κάνουμε λίγο χάρη στην γκρίνια, γιατί να γκρινιάζουμε δεν λέει και πολλά.
Ναι, η σειρά είναι λίγο όπως να είναι. Αλλά δεν μας πειράζει. Λοιπόν, πώς λέγεται τώρα. TFL Prosperity. Κατασκευασμένο το 78. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο έχω φωτογραφίες και μάλιστα μπόλικες. Δεν σου έχετε όσο προηγούμενα πλοία που είδαμε, αλλά τουλάχιστον για εδώ έχω μπόλικες. Αλλά βλέπω να μην με στάνει ο χρόνος, δε γαμούτ. Θα το αλλάξω λίγο αυτό πλέον στα βίντεο μου, να μην έχουμε τον αυτού χρόνου. Σε έχω ξαναπεί ότι είμαι λίγο ψάκιο με τους θρόνους. Σε έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι δεν το έχω τόσο με τους θρόνους. Είμαι λίγο χάλια σε αυτό. Τέλος πάντων, εμείς σας βάλουμε εδώ στις φωτογραφίες γίνεται και βλέπουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, ένα πετσόνα, εδώ, το πόντος, εδώ είμαστε, το βρήκα, τέλεια. Πόσες φωτογραφίες, έχει κάμποσες. Λοιπόν, εδώ, φωτογραφίες από τον Πειραιά έχω εδώ. Έχω φωτογραφίες από τον Πειραιά, ναι. Από το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, το επιβατικό. Γιατί όλα τα πλοία, εκτός από πολύ λίγα, ήταν όλα πλοία ρορό. Λοιπόν, εντάξει, δεν βάλουμε πάρα πολλές, γιατί δεν θέλω να το παρακάνω, όσο έκανα στην Giancargo. Θα μου πεις, θα κάνεις δύο βιντεάκι για την ίδια εταιρεία, γιατί να μην το, πώς δεν το παρακάνεις. Παρακάνεις, όσο γίνεται. Γιατί κάνεις δύο βιντεάκια, ενώ με τα ιαπωνικά είδες που σε έβγαλε. Η αλήθεια είναι ότι εκεί το παράκανα με περικεφαλαία, με λέξη που το παράκανε είναι λίγη. Να περιγράψω τι έκανα στα ιαπωνικά, με έβγαλε σε πολύ δυσάρεστο κομμάτι. Τέλος πάντων, εμείς σας βάλουμε εδώ όσες γίνεται. Τέλεια. Να δούμε. Ωραία, τέλεια, έβαλα. Λοιπόν, εδώ ναι, δεν το έχω βάλει με τη σειρά, είναι λίγο. Τα ονομάζει λίγο από θέμα σειράς. Λοιπόν, τώρα φαίνεται το επόμενο πλοίο. Να δούμε, άρα είναι αυτό πάνω. Να δούμε ποιο είναι αυτό. Τι, what, τι είναι αυτό, για περίμενε, αυτό δεν είναι στις Salamis Lines, αλλά αποκτήθηκε από την εταιρεία, αλλά δεν σπίτησε ποτέ. Και, θα τρελαθούμε εντελώς εδώ μέσα σε λίγο έτσι όπως θα πάμε, βλέπω να τρελαίνομαι σιγά σιγά. Λοιπόν, περίμενε, είναι ένα αδελφό πλοίο από το ένα και μοναδικό, Ρολίτα. Είναι αδελφό. Ναι, από το Ρολίτα είναι. Ναι, αδελφό. Το Μπόρντεν. Και αλλιώς Μπόρσαν. Ναι, αυτό είναι. Τώρα εδώ. Τώρα εδώ μας φαστιγήσατε, παιδιά. Μας φαστιγήσατε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μου για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε. Θα κάνουμε και δεύτερο βιντεάκι της Salamis Lines σύντομα. Οπότε να το περιμένετε και εγώ θα το περιμένω με ανυπομονησία να ξανακάνω βίντεο για την εταιρεία αυτή. Γιατί είναι πολύ ωραία εταιρεία και εγώ ας την έχω λίγο παρησυγήσει που δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Αλλά δεν μας πειράζει, μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Οπότε θα ασχοληθούμε περισσότερο με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Να έχω λίγο απ' όλα σε ένα άλμπουμ. Βέβαια εδώ δεν μου φτάνουν. Το συγκεκριμένο άλμπουμ που είχα βάλει και την Giancargo δεν μας φτάνει για όλες τις φωτογραφίες που έχω από την Salamis Line. Γιατί έχω διάφορες φωτογραφίες από διάφορα σκαριά.
Αλλά τουλάχιστον να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.